παίξουμε μια άλλη μια φορά Bad in Minecraft. Και κάνω ένα αποτυχημένο βίντεο. Ναι. Ένα βίντεο που απέτυχα δυστυχώς στο ρεκ. Είχα πειράξει κάποια πράγματα στο μικρόφωνο μου και δεν ακούγονταν και πολύ καλά. Ξέχασα να κάνω τεστ. Συγγνώμη που σας άφησα λίγο πίσω. Τις άφησα νομίζω όταν είχα 20 κάτι levels. 12 περίπου. Τέλος πάντων τώρα έχουμε 21. Πάρα λίγο να πεθάνουμε γιατί μείναμε με ένα hard. Από τα mobs. Ναι, χρόνια σου πολλά. Εσύ που το βλέπεις τώρα. Γράψε κάτω στα comments. Χρόνια μου πολλά. Εντάξει, όχι για μένα. Όσοι από εσάς βλέπετε αυτό το βίντεο και έχετε τα γενέθλιά σας, γράψτε κάτω στα comments. Γράψτε χρόνια πολλά σε μένα. Όχι σε μένα, τον καταστροφέα. Σε εσάς. Δεν ξέρω γιατί το πω αυτό. Αλλά αν θέλετε κάντε το. Καλό κάνει. Γιατί θα ξέρω ποιοι έχουν γενέθλια και ποιοι όχι. Για να τους στείλω δώρο. Αν μου πείτε και τη διεύθυνσή σας. Για να το στείλω με το ταχυδρομείο. Για να ξέρετε, εγώ δεν είμαι, ξέρετε, από αυτούς τους εγκληματίες που ψάχνουν στο YouTube για να βρούνε, ξέρετε, ανθρώπους να παγάγουνε, τους πληγώνουν ψυχολογικά ή κάτι τους κάνουνε. Δεν είμαι από αυτούς. Ένα συνηθισμένο άνθρωπο είμαι που είπα, α, γιατί να μην αρχίζω το YouTube, έτσι να περάσουμε ωραία, να χαλαρώσουμε λίγο. Και ναι. Επίσης σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξή σας. Φτάσαμε τα 30 βίντεο. Και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Δηλαδή εκεί που είμαι μέσα σε μερικές εβδομάδες είχα 7 βίντεο. Μέσα σε μερικούς μήνες φτάσαμε τα 30 βίντεο. Τέλος πάντων. Πήγε το Flint. Ωστο. Έτσι. Άλλο. Ωραία. Κάπα. Κακή. Έκανα κακά. Τώρα μπορούμε να μαζέψουμε το κόλλι μας με την ισχύα μας. Επίσης, αν θέλετε να με ακούσετε, βοηθήστε τους Ambosolics. Να πάνε στα 100.000 subscribers. Δηλαδή, βοηθήστε τους. Καλά παιδιά είναι. Έχουν πλάκα, έχουν χιούμορ. Κάντε και βίντεο που με βοήθησαν από αυτά να μάθω κάτι περί υπολογιστών για να φτιάξουμε αυτό το γαμάτο PC. Χάρη σε αυτούς ανακάλυψα, χάρη σε αυτούς και τους gamers, ανακάλυψα τι είναι καλό για τον υπολογιστή, τι είναι συμβατό. Κατάλαβα ότι η κάρτα γραφικών και η μητρική πρέπει να έχουν, είναι η ίδια μάρκα και άλλα πολλά πράγματα. Κατάλαβα επίσης από τους Unboxholics στο τελευταίο τους βίντεο ότι η Intel φτιάχνει τους καλύτερους επεξεργαστές. Και πώς το λένε, και τους πιο θορύβους ανεμιστήρες. Η AMD φτιάχνει τους πιο θορυβώδεις. Έκανα και ένα τεστ, όντως. Και εσύ ήταν πολύ μακριά η κάμερα, που ήταν πάρα πολύ δυνατά. Αυτό θα το βάλουμε εδώ. Χάρη σε αυτούς ξέρω αυτά τα πράγματα που ξέρω από υπολογιστές. Δεν ξέρω τα πάντα, δεν λέω πως ξέρω τα πάντα, λέω πως ξέρω κάποια βασικά. Για το gaming που υπολογιστή μιλάμε τώρα, έτσι. Αν για οικιακή χρήση μπορείς, όλοι βασικά μπορούν, οι υπολογιστές είναι για οικιακή χρήση, αλλά
συγκεκριμένοι υπολογιστές είναι οι gaming. Δηλαδή, άμα πάρεις ένα με τον Intel Core i3, να έχει την χειρότερη κάρτα γραφικών, ίσα ίσα για να μπορεί να δουλέψει και να έχει και ένα σκληρό δίσκο, μόνο έναν HDD στο 1 TB, ή καθαρά για οικιακή χρήση. Τώρα γιατί λέω 1 TB, πού θα αποθηκεύονται τα αρχεία σου? Οικιακή χρήση μιλάμε. Πληκτρολογείς, γράφεις έγγραφα και τα τυπώνεις κτλ. Όμως αυτά κάπου πρέπει να τα αποθηκεύσεις. Μα και βέβαια σε ένα σκληρό δίσκο. Της μάνα μου ο σκληρός δίσκος είναι 500 GB. 500 GB είναι και κοντεύει να γεμίσει και το χρησιμοποιεί μέρη. Εντάξει, το χρησιμοποιεί χρόνια τώρα, 5 χρόνων, 6 χρόνων περίπου. Αλλά και πάλι. Είναι... χρειάζεσαι πολύ χώρο. Παράδειγμα, αν δεν είσαι καλά οικονομικά και θέλεις να το κρατήσεις για πολύ καιρό, τότε πάρε ένα με 1 TB. Αν δεν έχεις καλά οικονομικά, ώστε να μπορέσεις να το αναβαθμίσεις. Και όταν το αναβαθμίσεις, πληρώνεις και για το κατώτερο και για το ανώτερο. Πλάσια τιμή. Καλύτερα να πάρεις δηλαδή έναν υπολογιστή που να έχει από την αρχή Intel Core i7, παρά να πάρεις τον i5 και τον i7 και μετά να τον αναβαθμίσεις i7. Γιατί τότε ο i5 τον έχεις ήδη πληρώσει. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Είναι δηλαδή σαν να αγοράζεις 2 επεξεργαστές. Α, βασικά αυτό είναι, να αγοράζεις 2 επεξεργαστές και τον ένα μετά τον πετάς. Με τους δύο. Τώρα θα μου πείτε, ναι, όμως άμα θέλω να έχω άμεσο υπολογιστή, θα κάνω αυτό το πράγμα. Εντάξει, σαν εμένα. Και οι γονείς μου έλεγαν, θα πάρεις ένα κατώτερο υπολογιστή, τελεία και παύλα. Και θα του κάνουμε αναβάθμιση. Μετά. Και να το κάνουμε. Εγώ σας λέω προσωπικά θέματα τώρα. Έτσι και, και δουν αυτό το βίντεο οι γονείς μου. Ωραία, ξύλο που θα φάω. Θα μου κόψουν και το ίντερνετ κι άλλες για πάντα. Παιδιά, ακούστε με. Ο μόνος λόγος που δεν δείχνω τη φάτσα μου στα vlogs είναι ένας και μοναδικός. Γιατί θα μου κόψουν το ίντερνετ. Αν δεν γινόταν αυτό, άμα δηλαδή με άφηγαν να το κάνω και εσύ δεν θα μου κόβαν το ίντερνετ, τότε ευχαρίστω να βλέπατε φάτσα. Δεν λέω να μην δείτε. Επίσης, μπορεί σε λίγο καιρό να φτιάξουμε μία σειρά με κάτι φίλους από το σχολείο και θα την ονομάζουμε τα Παμαπα Show. Εκεί πέρα για παράδειγμα, ή θα δείτε φάτσα ή θα δείτε σακούλα. Ή θα δείτε κράνος και αγωνιστικά. Γιατί όντως κάποτε πήγαινε σε κάρτς. Έφτανα 80 χιλιόμετρα. Επίσης, ένα τρακάρισμα που είχα φάει, γιατί ξέρετε κάτι, κάποιος ήταν κρυμμένος πίσω από τα λάστιγα σε ένα τείχημα, είχε πάθει κάποιος ένα τείχημα πίσω από κάτι λάστιγα, ήταν συστροφή, δεν τον είδα, τράκαρα πάνω του, χτύπησα τόσο άσχημα στο θώρακα, έκλαιγα από τον πόνο, δεν ανέπνεε κιόλας, πάρε λίγο να πεθάνω από σφιξία, είναι αλυποθυμίσεις τουλάχιστον. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι πόνος ήταν αυτός. Πήγαινε δηλαδή με περίπου 30-40 χιλιόμετρα. Όχι, περισσότερο. Περίπου 60 χιλιόμετρα. Και μπαμ! Έπεσα πάνω σε κάποιον. Έτσι με τη μούρη. Οι στροφές σας παίρνω γρήγορα. Τώρα θα μου πείτε, εντάξει, 60 χιλιόμετρα δεν είναι και πολλά. Να. Άμα το οδηγήσεις όμως εσύ και είσαι μπροστά από το τιμόνι. Και το τονίζω αυτό. Δεν έχει μορτισέρ. Τότε πονάει πάρα πολύ. Το τρακάρισμα. Και βρήκαμε cave. Οκ.
Θέλω να κάνω με diamonds. Ωραία. Πάει το σκελέτι. Μας έδωσε και μπω. Παιδιά, παραλίγο. Ωραία και υπογρήκα. Όλε! Τώρα θέλει λίγη προσοχή. Κλείνουμε για ασφάλεια. Δύο ντέμοντς. Έτσι κάθε φορά θα βρίσκουμε δύο ντέμοντς. Και είδαμε. Ας μιλήσουμε και το Iron επιχείρημα. Ατάκ! Εντάξει, το mine μας πιστεύω πως ήταν επιτυχημένο. Εντάξει, τουλάχιστον βρήκαμε δύο ντέμοντς. Πρέπει να είμαστε και Σκρούτζ. Έχουμε δύο ντέμοντς, πρέπει να είμαστε. Τουλάχιστον έχουμε ντέμοντς, αλλά δεν έχουν καθόλου. Φέρω το μπολ. Μετά τα 18 μου, δηλαδή μετά από μερικά χρόνια, ούτε ηλικία μπορώ να πω, μετά από μερικά χρόνια, το θα γίνω 18 και βλέπετε τη φάτσα μου, από έτσι. Τότε θα είμαι εγώ υπεύθυνος για τον εαυτό μου. Ώστε αν κάτι μου συμβεί, εγώ θα πρέπει να το φροντίσω.
Ένα gold, σοβαρά. Τουλάχιστον έχουμε gold. Όλα πόπα. Απογεία νομίζω πως ήταν. Κλασικό ξέρωσα να φάω. Απογεία ήρθαμε. Επιτυχία. Ναι, νίκηκαμε. Ναι, νίκηκαμε. Αφήσουμε λίγη περίοδο. Ωραία, αφήσαμε και περίοδο. Γιατί είμαι τόσο ψηλός. Καλύπτω όλο το χώρο και δεν μπορώ να δω πίσω μου. Έλα, κοντεύουμε. Κοντεύουμε. Έλα, κοντεύουμε. Κοντεύουμε, έλα. Λίγο θέλεις. Razor Black Window είναι αυτό που ακούγεται, μάλλον. Μετά. Αν ακούσει και αυτό στην κάμερα, είναι το ποντίκι. Razer Naga. Και αν ακούγεται εδώ, είναι το ψιό που κλωτσάω. Και καλό θα ήταν να σταματήσω να το κλωτσάω. Είναι πολύ έτοιμο. Βλέπετε πόσο SPS πιάνει κιόλας. Δεν το βλέπετε. Λοιπόν, έχουμε 4 diamonds. Σε αυτό πέρα θα καψίσουμε. Υπόλοιπα, όπως είναι, τα πέταμε μέσα. Ωραία. Βάζουμε και αυτά. Έλα, πρέπει να περιμένω σε ένα κόλτο. Το μοναδικό μας κόλτο. Ωραία. Και ξέρετε κάτι. Τσέστρο. Καλά, δεν θα κάνουμε τσέστρο. Έτσι, έτσι. Αυτά. Λοιπόν, εδώ πέρα θα βάζουμε τα ως. Τα resources. Αυτά, 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 αυτά. Κάτι άλλο. Εδώ πέρα παίρνω τα διάφορα. Σε αυτό το τσέστο. Έτσι. 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 Και έτσι. Εντάξει, δεν είναι και τίποτα σπουδαίο. Εδώ πέρα θα μπει όλο το κόμπλεστον και ό,τι βρίσκουμε στα mines. Αυτό δεν μπαίνει εκεί. Αυτά νομίζω πως είναι όλα. Άρα. Επίσης κάτι πρέπει να κάνω. Ρυθμίσεις, πλήκτρα.
Δεν γίνεται κρίμα. Θέλω να βάλω το εμένα. Κοιτάξτε πόσο όμορφο είναι. Αυτό εδώ πέρα μου αρέσει επίσης πάρα πολύ. Αγελάδε πρόβατα γουρούνια. Πάνω πρώτα θα κάνουμε τα γουρούνια. Όχι, δεν μπορούμε τα γουρούνια. Κάνουμε τα πρόβατα. Αυτά τα δύο wheat που έχουμε. Όλα τα γουρουνάκια. Αλλά δεν αφάτε. Αν σου τα πρόβατα ήθελα. Κάνω το ζυγάρι. Φάγαμε και ένα μπριζολίδι. Πρέπει να αφήσουμε δύο. Ωραία, πόπα. Λοιπόν, πόσα diamonds έχουμε. Λείπει ένα. Εδώ όλα τι να κάνουμε. Κάνουμε πριν τις κότλες. Κάντε κοτοπουλάκι. Ναι, κοτοπουλάκι. Κοιτάξτε τη γλυκούλη που είναι. Α, το γλυκούλη μου. Το γλυκούλη το κοτοπουλάκι. Αχ. Κοιτάξτε μόνο τη γλυκούλη που είναι. Κάνω και κότα, για να κότα μπλε. Και έχουμε 17 λεύθερα. Αφού δεν έχουμε άλλες μπριζόλες, κρατάμε 3 και βάζουμε τις 4. Επίσης με φτάνε ακριβώς για diamond ποτάκια, όμως δεν θέλω να τα χαλάσω. Πρώτα είναι το ending table και μετά το diamond armor. Επίσης έχουμε sand. Και για όσους δεν το ξέρετε, με το sand φτιάχνουμε πολύ ωραίο glass. Minecraft αυτός για πλέον στο παιδί άνετα. Και ναι. Εκεί παίρνει την βάρκα μου τόσο καιρό. Έλα εδώ. Αρπούλα. Πάμε μια βαρκάδα μέσα στα νύχτα. Πάμε μια βαρκάδα μέσα στα νύχτα. Ούψ. Ούψ. Δύο σπιτάκια. Ερχόμαστε εδώ πέρα για εξερεύνηση. Να σκοτώσουμε την αράχνη. Ναι, σκοτώσαμε μια αράχνη, σκοτώσαμε μια αράχνη, σκοτώσαμε μια αράχνη, σκοτώσαμε μια αράχνη. Τι φάση. Θα φτιάξω αυτό. Μια τελευταία
Μάλιστα και δεν έχει τίποτα εδώ πέρα. Σπάσω τους κάκτους γιατί με βρω. Αν καλά. Σπίτι μου, σπιτάκι μου, σου έρχομαι. Πες κάτι που πρέπει να κάνω. Settings. Radar distance. Κάτι στο φάρο. Όχι πάρα, μου λουτρέει πάρα πολύ. Εδώ είναι καλά. Ούτε εδώ. Καλά στα 8. Το χαρακτήρα έχει μια χαρά. Τι πάνω από τα 300 FPS δεν μπορώ. Δεν μπορώ πάνω από τα 300 FPS. Κάτω βασικά. Τα θέλω δηλαδή τα FPS μου. Τα θέλω γρήγορα. Και όλα αυτά. Διαβάστε πάνω δεξιά. Πάνω δεξιά λέει τα εξαρτήματα που χρησιμοποιώ. CPU 4P Intel R Core TMI5 4460 CPU. Παπάκι. Γιατί δεν έχει παπάκι. 3,20 GHz. Α, GHz, όχι MHz. Display. Κάρτα γραφικών είναι το καλύτερο. Κάρτα γραφικών είναι αυτή που μας βάζει να τρέχουμε τόσο FPS. Και έχουμε άλλα 3 λεπτά. Μέσα. 1, 2, 3. Πήγα στην κυρία. Λοιπόν, έχουμε άλλο εγώ. Ναι. Και άλλο πουλάκι. Λοιπόν. Κρέστιξ. Θυμόμαστε. Θα πάμε για wood. Και μετά για πασάρεμα. Το βίντεο θα βγει 40 λεπτά, οπότε δεν έχουμε 3 λεπτά. Έχουμε 13 λεπτά, 12 λεπτά. Λοιπόν. Αυτά θέλουμε. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Πες κάτι που ξέχασα να κάνω. Κοίτα, έχω πάρει όλα τα όρους. Φύγουμε τόσο. Πάμε για wood. Πάμε για wood. Wood. Έτσι. Χαίρομαι που το κανάλι μου είναι σχετικά μεγαλύτερο από ό,τι θα περίμενα, δηλαδή. Λες. Εντάξει, θα φτιάξω ένα κανάλι. Ω, θα βγει μικρό. Δυστυχώς. Και τελικά σου βγαίνει μεγάλο σε σχέση με αυτό που περίμενες. Πάντως εγώ σε σχέση με αυτό που περίμενα για το κανάλι μου βγήκε πολύ μεγαλύτερο. Εγώ το περίμενα να έχει 4-5 βίντεο. Μέχρι εκεί. Αλλά 30. Δηλαδή είμαι πολύ πετυχημένος σε σχέση με αυτό που περίμενα. Δεν είμαι καθόλου πετυχημένος σε σχέση με τους άλλους. Σε σχέση με αυτό που περίμενα, το κατάφερα. Σε σχέση με αυτό που περίμενα να είμαι, το κατάφερα. 17 εγγραφές, μια χαρά. Κομπλέ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξή σας.
Σε 100 συνδρομητές θα κάνουμε και ένα Q&A. Στους 100, έτσι, αν θέλετε Q&A, γίνετε συνδρομητής. Και να γράφετε και στις ειδήσεις κιόλας. Λέω στους 100, ίσως και 500. Γιατί? Γιατί πριν τους 100 δεν θα έχουμε πάρα. Γιατί τότε δεν θα, άμα είναι λίγοι, δεν θα έχουμε comments, συζητήσεις, καταλάβατε. Γι' αυτό το λόγο δεν θα έχουμε τι να διαβάσουμε για το Q&A. Οπότε, αν θέλετε Q&A, γίνετε συνδρομητή και γράφετε συζητήσεις. Μόλις έριξα μια γελάδα κάτω. Κουμπλέ. Έτσι. Όπως εγώ δεν έχω. Κι άλλο βουλάκι. Για να δούμε, θα μας βγάλει κοτοπουλάκι. Ούτε καν. Τι άλλο να κάνουμε. Φυσικά θα πάμε πάλι για μάιν. Πόσο λεπτά έχει τραβήξει το βίντεο. Μισή ώρα. Ω, έχουμε άλλα 8 λεπτά. 8 λεπτά μάιν και, και το 1 λεπτό θα μας φάει το να κατέβουμε. Για να κατέβουμε θα μας φάει 1 λεπτό. 600 FPS σε βίντεο. Σκεφτείτε χωρίς βίντεο πόσο θα έφτανα. Εντάξει, ξέρω πόσο θα έφτανα 900. Α, σε εκείνο το αποτυχημένο βίντεο που είχα κάνει μια φορά για το Buddy Minecraft. Στο λένε. Κατάφερα να φτάσω στα 1000 FPS. Επίσης πριν από λίγη ώρα είχα κάνει ένα επεισόδιο Minecraft Mini Games. Αλλά. Στο λένε. Υπήρχε μια λάθος ρύθμιση. Κάτι είχε πειραχτεί και δεν ξέρω πώς. Με το πώς φαίνεται η οθόνη και γι' αυτό ένα βίντεο που έχω κάνει. Σκοτώρα το έχω διαγράψει στο YouTube, δεν μπορείτε να το δείτε. Στο λένε. Ξέρετε τι θέλω να πω. Ναι, φαινόταν στραβά, δηλαδή, από, δηλαδή εδώ πέρα είχε κάτι μαύρο και από αυτό και δεξιά ήταν όλο μαύρο. Η οθόνη ήταν εδώ πέρα μόνο. Τώρα το έχω φτιάξει. Ελπίζω για να δω. Ναι, το έχω φτιάξει. Ξέχασα να πάρω τόρτσες. Ωχ, μια έκανε τραγικά τα κόλμας. Κόλ, μίλα να μιλάς. Άλλο ένα κουλάκι. Επίσης θα αφήσουμε τον στέκ εκεί πέρα. Δεν ξέρω γιατί. Τα τελευταία 8 λεπτά θα πάμε ξανά για mine. Βρήκαμε 2 διαμάντια σε αυτό το επεισόδιο. Κουμπλέ. Κουμπλέ. Άλλο ένα διαμάντι. Και μετά enchants. Και nether.
Never. Never. Αλλά εκεί πέρα ήταν. Σύραγα. Πήγα να σκάψω. Και μόλις σκοτεινιάσα θυμήθηκα πως δεν είχα τόρτσες. Cool. Πριν από λίγο το ξοδέψαμε όλες οι τόρτσες. Οπότε χρειαζόμαστε. Εντάξει, 18. Cool. Και Iron. Ναι. Αγαπάμε το Iron. Σκαλέω. Να μην κάνουμε αυτό το πράγμα. Να πάμε. Εδώ πέρα. Και κοιτάξτε πώς είναι. Okay. Όχι. Φίλτρα δεν θα είμαι φίλτρα. Πάμε πάλι βίντεο. Άλλο στο βίντεο. Όχι. 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 Πού ήταν. Πού ήταν η ποιότητα. Τέλος πάντων. Αυτά για το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε ένα like αν σας άρεσε. Μια εγγραφή για να μας βοηθήσετε. Ένα share στο Google Scene. Αυτά. Και... Αυτά. Και γεια σας.